Κυρία συνάδελφε, η ετήσια τακτική επιχορήγηση της Εθνικής Λυρικής Κοινής είναι 10 εκατομμύρια ευρώ. Μέχρι στιγμής, μέχρι τέλος Μαρτίου, είχαν εκταμιευθεί 3 εκατομμύρια. Το εκατομμύριο της δόσεως, η δόση δηλαδή του Απριλίου, πρόκειται εντός των ημερών να εκταμιευθεί. Δεν υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις. Είναι, θα μπορούσε δηλαδή, μπορεί η Εθνική Λυρική Σκηνή αυτή τη στιγμή, μόλις εκταμιευθεί η δόση, να καλύψει όλες τις υποχρεώσεις τις μισθολογικές. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία συνάδελφε, κοιτάξτε, υπάρχει όντως μία μείωση των επιχορηγήσεων προς τους κρατικούς οργανισμούς από το 2010, αλλά νομίζω ότι έχουν περάσει 5 χρόνια από τότε και όλοι ξέρουμε ότι όλη η χώρα ζει υπό το βάρος, υπό τη μέγενη της δημοσιονομικής προσαρμογής. Νομίζω ότι όπως υποφέρουν τα νοσοκομεία, υποφέρουν και τα θέατρα. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε να υποφέρουν λιγότερο, δυστυχώς. Αυτή είναι η κατάσταση της χώρας. Από την άλλη μεριά, καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ώστε πρώτον οι άνθρωποι να μην μένουν απλήρωτοι και δεύτερον να μπορεί να παρουσιάζεται ένα αξιοπρεπές, ένα ωραίο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Νομίζω ότι σε αυτή τη φάση της δυσχέρειας χρέος και των καλλιτεχνών είναι να προσαρμοστούν σε αυτή τη δυσκολία που περνάνε οι συμπολίτες τους και να παρουσιάσουν ένα έργο με τα λιγότερα χρήματα που τους διατίθενται. Δεν μπορούν οι καλλιτέχνες να έχουν περισσότερα χρήματα από όσο έχει ο υπόλοιπος ελληνικός λαός. Νομίζω ότι τουλάχιστον σε αυτό το πράγμα να υπάρχει μια δικαιοσύνη. Η λυρική σκηνή είναι ο υψηλότερα επιχορηγούμενος καλλιτεχνικός οργανισμός μακράν σε όλο το ελληνικό κράτος και είναι η φύση των παραστάσεων που κάνει πολύ δάπανες. Και σε αυτό προσπαθούμε με όλα τα μέσα που διαθέτουμε. Οι προϋπολογισμοί είναι ψηφισμένοι από την περασμένη χρονιά. Προσπαθούμε να εκτελέσουμε έναν προϋπολογισμό που δεν τον έχουμε καταρτήσει εμείς και προσπαθούμε πάντα να σταθούμε στο πλευρό των ανθρώπων που μοχθούν για να παρουσιάσουν ένα καλλιτεχνικό έργο. Και ζητάμε και τη συμπαράστασή τους. Όπως ζητάμε τους καλλιτέχνες όχι να συμπαρασταθούν στην κυβέρνηση, αλλά να συμπαρασταθούν στους υποφέροντες συμπολίτες τους και να τους παρουσιάσουν ένα έργο, να τους κρατήσουν ψηλά το φρόνημα και τη διάθεση και να είναι μαζί σε μια κοινή προσπάθεια ανόρθωσης. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό.